Όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί πολλαπλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το βλέμμα τη κυβέρνηση και νούμερο ένα συζήτηση είναι τι θα γίνει με τις τιμέ του ρεύματο. Νίκο Φιλιππίδη ανέβηκαν στον. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. 36% σήμερα σε σχέση με χθε. Ακριβώ. Και ε, αύριο έχει... έχουμε σύσκεψη στο Μαξίμου, έκτακτη. Έχουμε σύσκεψη στο Μαξίμου, γιατί η αλήθεια είναι πάνω πήγαμε να ξεχάσουμε την ενεργειακή κρίση. Αυτή μα θυμήθηκε. με ένα δούμε για συγκυριακού λόγου. Μαθαίνουμε ότι και η ρυθμιστική αρχή ενέργεια ερευνά το θέμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Υψηλέ δημοκρασίε από τη μία. Προβλήματα σε κεντρική Ευρώπη, στα δίκτυα και στα Δυτικά Βαλκάνια. Και το γεγονό ότι εμεί κάνουμε πολλέ εισαγωγέ ρεύμα στη νύχτα. Όταν σταματάνε οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τι κάνουμε σε πολλαπλάσια τιμέ. Αυτό έχει οδηγήσει στην πολύ μεγάλη αύξηση, πραγματικά την αλματώδη. Πλέον έχουμε φτάσει σε 191 ευρώ. Μεγαβατόρα. Ανά μεγαβατόρα σημαίνει πολύ απλά ότι είμαστε εκεί που ήμασταν περίπου σε μια κα... ε, καλή μέρα της ενεργειακής κρίσης. Δεν Όχι τη χειρότερη, δυσκό. αλλά δες εδώ μες στη μέρα είχε φτάσει και τα 650. Εδώ είναι ανάλογα με. Έχουμε τεράστιε αυξομοιώσει. Είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνει όλη η Ευρώπη να καταλάβει ακριβώ τι γίνεται στο ρεύμα. Και δε που ήμασταν πριν από, από μερικού μήνε επί της ουσίας. Ο Απρίλιο ήταν ο καλύτερο. ήταν στα 60 ευρώ τότε ανά μεγαβατόρα. Στο Μάιο ανέβηκαμε στα 81. Στον Ιούνιο στα 99. Εδώ είναι πάντα τιμέ χονδρική. Ο Ιούλιο τώρα. σε μέσα επίπεδα σε 128. Είναι πάνω Άρα, από 100%. Είναι 12 έτσι. Πάνω δηλαδή, από 100 αν συγκρίνουμε 100%. τον Απρίλιο με τον Ιούλιο. Είναι κοντά στο 110 ε, Τις 100 περίπου η αύξηση στη χονδρική. Αυτό λοιπόν, ε, καλύπτει πλέον σε πάμε μέτρα. Πάμε να δούμε τώρα τι θα συζητηθεί αύριο. Τέσσερα μέτρα στο τραπέζι. Πάμε να δούμε, ναι. Περί... Έχουμε συνθέσει τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Κατά φαινόμενα, Φαίνεται ότι, και είναι ασφαλή η πληροφορία μας, επιστρέφει ο μηχανισμός. Ποιος είναι ο μηχανισμός. Από τα μέσα του 2022, στα τέλη του 2023, εφαρμοζόταν ένα μηχανισμός που σταθεροποίησε τις τιμές. Αυτό θα ισχύσει και επανέλθει για ένα τρίμηνο, 1η Ιουλίου, αναδρομικά δηλαδή, mm -hmm. για αυτό το μήνα έω 30 Σημαντικό Σεπτεμβρίου. Σημαντικό αναδρομικότητα λοιπόν στο τραπέζι. Σημαντικότατο. Είναι ο μηχανισμό που επί τη ουσία τι κάνει, πάει και φορολογεί και παίρνει τα υπερέσοδα των παραγωγών, γιατί mm -hmm. όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί απρόσμενα κέρδη στου παραγωγού. Και τα επιστρέφει ω βοήθεια στου πολίτε, πούμε. Στου πολίτε και δημιουργεί μετά υπερέσοδα στου προμηθευτέ, τα στο οποία τα ξαναφορολογεί. Mm -hmm. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει κανονικότητα. Γι' αυτό και χρειάζεται η παρέμβαση για να πάμε εκεί που ήμασταν για 1,5 χρόνο. Στα 15 με 16 λεπτά. Ανά ε, Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος, τα 15 με 16 λεπτά. Mm -hmm. Οι τελευταίες τιμές ήταν λίγο πάνω από 14 σε μέσα επίπεδα. Mm -hmm. Οι τιμές του Ιουνίου που θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούλιο. Με αυτή την, τιμή, την εξέλιξη στη Χονδρική θα πήγαιναν πολύ πάνω από τα 16 mm -hmm. λεπτά. Και εκεί είναι πλέον το καμπανάκι που χτύπησε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να σου πω και πανευρωπαϊκά. Πολλές χώρες είναι στην ίδια κατάσταση με τη δική μας Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.